Χαιρετίζω και εγώ την παρουσία σας σήμερα εδώ και σας ευχαριστούμε. Το ΚΚΕ κάνει μια προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε πόλη, σε χωριά, για να συζητήσει με τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα, για τις εξελίξεις οι οποίες είναι πολύ γρήγορες, με μεγάλες συνέπειες για το λαό μας. Η διαχείριση, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης και του αστικού κράτους, όπως σε κάθε άλλου κράτους βέβαια, έγινε και γίνεται με κριτήριο τη διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην οικονομία, από τη σκοπιά βέβαια της στήριξης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τα δεδομένα της πανδημίας λειτουργήσαν ως καταλύτης και έφεραν πιο κοντά και γρήγορα τη νέα οικονομική κρίση, η οποία εκτιμούμε ότι θα είναι βαθιά. Παρότι βέβαια τα επιτελεία της κυβέρνησης προσπαθούν να τονώσουν το κλίμα προβάλλοντας γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης τον επόμενο χρόνο. Διεθνείς οίκοι, αστικά επιτελεία υιοθετούν μια εκτίμηση μεγαλύτερης δυσκολίας για να αντιμετωπιστεί αυτή η βαθιά κρίση. Οξύνονται όλοι οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις σε διεθνές επίπεδο και κυρίως στην ίδια την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών, των πολιτικών, των στρατιωτικών, πολεμικών και κατασταλτικών μέτρων. Από αρκετές αναλύσεις προβάλλεται ως βασική αιτία της νέας διεθνούς κρίσης η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, που οδήγησε σε απότομη περιστολή των παραγωγικών, μεταφορικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα της συρρήκνωσης της κατανάλωσης. Το ΚΚΕ, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από το Σεπτέμβριο του 2019 επισήμανε τα διαφαινόμενα στοιχεία ύφεση στην Ευρωζώνη, επιβράδυση σε άλλες οικονομίες διεθνώς, στη ΣΥΠΑ, ακόμη και στην Κίνα, μείωση των ρυθμών ανάπτυξης και προειδοποιήσαμε ότι αργότερα θα επηρεάσει αυτό την ελληνική οικονομία λόγω της διασύνδεσή της και ιδιαίτερα του τουρισμού και της ναυτιλίας. Ο περιορισμός της παραγωγής, η συρρήκνωση της κατανάλωσης λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας λειτουργήσαν, όπως είπαμε και παραπάνω, ως καταλύτης και επιτάχυνε το χρόνο εκδήλωσης της νέας κρίσης. Η προσαρμογή του χρόνου εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής είναι αυτό που απογειώνει το εργοδοτικό, το διευθυντικό δικαίωμα, όπως το λένε. Η νόμιμη πια προσαρμογή του χρόνου εργασίας στις ανάγκες της επιχείρησης θα ανατρέψει παραπέρα την κοινωνική και οικογενειακή ζωή των εργαζομένων. Με αυτές τις ρυθμίσεις και τα προγράμματα μειώνουν ξανά οριζόντια την τιμή της εργατικής δύναμης με μείωση των μισθών πάνω από το 20% όσων ήταν ακόμη πάνω από τα 650 ευρώ μεικτά. Αξιοποιούν αυτό το πολυεργαλείο που το ονομάζουν πρόγραμμα συνεργασία, που εξειδικεύει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είπαμε παραπάνω, το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Αυτό το πρόγραμμα ιδιαίτερα εφαρμόζεται στον κλάδο του τουρισμού. Είναι προγράμματα τα οποία με άλλο τρόπο, από άλλο δρόμο, δίνουν παχτολό δισεκατομμυρίων στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους εργαζόμενους και τον λαό να δείξουν πειθαρχία στα αντεργατικά μέτρα, όπως και στην πανδημία, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κρίση. Να επιμεριστούμε, λέει, το κόστος ο εργάτης και ο κεφαλιοκάτης. Από τη μία τα 650 ευρώ κατώτερο μισθό, που αυτό δεν το παίρνουν όλοι οι εργαζόμενοι, παίρνουν πολύ λιγότερα, ή τις συντάξεις πείνας, και από την άλλη τον αμύθιτο πλούτο που έχει παραχθεί και είναι στα θησαυροφυλάκια των μεγάλων ομίλων. Για τον τουρισμό, για παράδειγμα, τα 22 δις ευρώ μόνο πέρυσι, κυρίως των μεγάλων ομίλων, με τις 4 έως 5 χιλιάδες το χρόνο ετήσιο εισόδημα των εργαζομένων.
τα 120 δις των τελευταίων 6 χρόνων με τη φτώχεια και την εξαθλίωση που ζουν όλοι αυτοί που εργάζονται εποχιακά στον τουρισμό. Το μισοάδιο πιάτο του εργάτη, του αυταπασχολούμενου, του συνταξιούχου με το λιλιπούτιο τραπέζι του καπιταλιστή. Επιμερισμός του κόστους. Με το πρόγραμμα συνεργασία, όπως είπα, η κυβέρνηση δίνει ένα ακόμα όπλο για το μαζικό τσάκισμα των μισθών και το παραπέρα χτύπημα της πλήρους απασχόλησης. Εργαζόμενοι σε μια σειρά από κλάδους βλέπουν τις συμβάσεις τους να μετατρέπονται σε μερικής απασχόλησης και εκπεριτροπής εργασίας, με τους μισθούς τους να πετσοκόβονται ανάλογα. Ένα πρόγραμμα που έρχεται, φίλες και φίλοι, να κουμπώσει στο αντεργατικό οπλοστάσιο που διασφάλισαν στο κεφάλαιο όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, που ανοίγει νέους δρόμους για νέες μορφές εκμετάλλευσης. Πρόγραμμα που συνδυαστικά υλοποιούνται διάφορες μορφές που κάνουν τον εργαζόμενο ακόμα πιο φτηνό και οδηγεί σε μεγάλα διέξοδα χιλιάδες εργαζόμενους στα ξενοδοχεία και στις επιστημικές επιχειρήσεις άμεσα. Το κυβερνητικό πρόγραμμα για τον τουρισμό αφορά τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μέχρι οι λαοί να αποφασίσουν να βγουν στο προσκήνιο, ο καπιταλισμός, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, που έχει σαπίσει, θα βασανίζει την ανθρωπότητα με τη φτώχεια, την ανεργία, τους πολέμους, την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ο σοσιαλισμός είναι η μόνη επίκαιρη, ρεαλιστική λύση σε αυτή τη βαρβαρότητα. Και αυτό πρέπει από τώρα να το συνειδητοποιήσουμε, να δημιουργούμε κλίμα ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση σήμερα. Απέναντι σε αυτό το φαύλο κύκλο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της κρίσης, προβάλλει η ανάγκη για αυτή την ανώτερη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας, όπου στο έλεγχος της εργατικής εξουσίας θα αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες, οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, το εργατικό δυναμικό, η νέα τεχνολογία, με γνώμονα βέβαια πάνω απ' όλα την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών, την ευημερία του λαού. Αυτόν τον δρόμο φωτίζει μαχητικά το ΚΚΕ, μπαίνοντας μπροστά για την οργάνωση της λαϊκής εργατικής αντεπίθεσης, για να μην πληρώσει ξανά ο λαός την κρίση. Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε όλους να συστρατευτείτε. Σας ευχαριστώ.